η περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού της περιοχής, για την οποία προειδοποιούσαμε εδώ και χρόνια ότι είναι πρώτο πυλόν, προχωράει κανονικά. Με κυβερνητική απόφαση και τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της περιφέρειας αλλά και άλλων παρατάξεων, προχώρησε ο σχεδιασμός για την έναρξη εργασιών κατασκευής του flyover, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί έστω η αποτελεσματική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης, ούτε προφανώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο όμως έργο δεν είναι αποτέλεσμα λάθους, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, ούτε είναι πρόχειρο. Σχεδιάστηκε και εκτελείται εν γνώση των προβλημάτων και των αδιεξόδων που προκαλεί στους εργαζόμενους για να εξυπηρετήσει επιχειρηματικούς ομίλους και ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη μετατροπή της πόλης και ολόκληρης της περιοχής σε τουριστικό και εμπορικό κέντρο. Κανένας δεν δικαιούται να πέφτει από τα σύννεφα και να προσπαθεί να πηδήξει από το καράβι των ευθυνών τώρα που η αγανάκτηση από τις επιπτώσεις από την κατασκευή φουντώνει. Ήταν σαφές εξ αρχής που οδηγούμαστε πριν καν δημοπρατηθεί το έργο. Τα προβλήματα τα είχαμε εντοπίσει, είχαμε προειδοποιήσει ως ΚΚΕ και ως εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση τόσο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και στους Δήμους, ήδη από το 2020, χωρίς να λάβουμε ουσιαστικές απαντήσεις. Μάλιστα, στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης το 2021, που εξέτασε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του flyover, η διοίκηση της ΙΚΟΣΤΑ αλλά και η παράταξη Παπαστεργίου από το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκαν θετικά, ενώ και όσες από τις άλλες δυνάμεις καταψήφισαν το έργο, το έκαναν χωρίς μια ολοκληρωμένη εξέταση των ζητημάτων. Να θυμίσουμε όμως και το εξής. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκαν δεκαετίες, σπαταλήθηκαν χρήματα, ο λαός της πόλης υφίσταται μια διαχρονική ταλαιπωρία γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν να λύσουν ολοκληρωμένα το ζήτημα του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού προβλήματος της πόλης. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνήσεων, αλλά και διοικήσεων στην περιφέρεια και σε Δήμους για το γεγονός ότι το 2023, στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, δεν διαθέτουμε ούτε καν ολοκληρωμένη αστική συγκοινωνία, δεν υπάρχει μετρό και βεβαίως δεν υπάρχει επαρκής και ασφαλής περιφερειακή οδός. Ειδικά για την περιφερειακή οδό, ενώ ήταν λαθασμένος εξ αρχής ο σχεδιασμός, ενώ ήταν γνωστά τα προβλήματα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, τη δεκαετία του 90, προχώρησαν στην κατασκευή μετέπειτα ανισόπεδων κόμβων και άλλων τεχνικών έργων, χωρίς να γίνει ταυτόχρονα τότε αναβάθμιση της περιφερειακής οδού. Τώρα, οι ίδιοι που δημιούργησαν το πρόβλημα, που σχεδίασαν υποθαλάσσιες απειρίες, οι οποίες αποζημιώθηκαν οι συγκεκριμένοι με 85 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να πέσει καν φτιαριά, που άφησαν να χαθούν χρόνια ολόκληρα, παρουσιάζονται ως σωτήρες. Πιο συγκεκριμένα σχετικά με κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες έχουν πέσει στο τραπέζι για την υποτιθέμενη αντιμετώπιση των συνεπειών από την κατασκευή του flyover. Ορισμένα από τα μέτρα που διαφημίζουν τοπικοί παράγοντες και στελέχη της κυβέρνησης θα έπρεπε να εφαρμόζονται ήδη. Για παράδειγμα, η ενίσχυση της τροχέας, οι ρυθμίσεις στα φανάρια με βάση κυκλοφοριακά δεδομένα, εφαρμογή ωραρίων για φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή απορριμμάτων, σήμανση λεωφοριολωρίδων και διαβάσεων πεζών και ούτω καθεξής. Γιατί και πριν την έναρξη της κατασκευής του flyover η κατάσταση ήταν προβληματική, το γνωρίζουμε όλοι, έως τραγική σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε καμιά περίπτωση αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Η διοίκηση της ΙΚΟΣΤΑ της περιφέρειας, αφού παρήχε αμέριστη στήριξη στην προώθηση της υλοποίησης του flyover, τώρα υπό το βάρος των συνεπειών της έναρξης των εργασιών προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να βγει από το κάδρο των ευθυνών. Οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης δεν αμφισβητούν ούτε στο ελάχιστο την τροχιά που έχει πάρει η κατάσταση με την υλοποίηση του έργου, το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εκτελείται, δηλαδή με ΣΔΙΤ, με απουσία μελετών και ούτω καθεξής. Αντίθετα, αυτές οι προτάσεις παρέχουν στήριξη στην πιο αποφασιστική προώθησή του. Από τις προτάσεις, είτε κάποιες είναι αυτονόητες, όπως είπαμε παραπάνω, είτε κάποιες άλλες αποτελούν μόνο ασπιρίνες, χωρίς να λύνεται ουσιαστικά το ζήτημα. Ταυτόχρονα, πολλές από αυτές αφορούν τροποποιήσεις ωραρίων, εντατικοποίηση εργασίας. Στάθηκε αναλυτικά ο Λεωνίδας ο Στολτίδης. Επί της ουσίας αποκαλούν κάλεσμα για νέες θυσίες για τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο. Ευθύνες όμως έχουν και τα άλλα κόμματα και άλλες παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ΠΑΣΟΚ
όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λένε κουβέντα για το ΣΔΙΤ, για το ποιος σχεδιάζει, κατασκευάζει έργα και ποιος ωφελείται, για το κόστος του εξωτερικού δακτυλίου που προτείνουν, για το γεγονός ότι έργα πνοής, πραγματικά αναπτυξιακά έργα για την περιοχή, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά και η σχολική στέγη, δεν θεωρούνται επιλέξιμα σε μεγάλη κλίμακα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διαδοχικές κυβερνήσεις και, όπως γνωρίζουμε όλοι, υποχρηματοδοτούνται. Δεν λένε κουβέντα για τις δικές τους ευθύνες ως κυβερνήσεις και ως συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύγχρονο και ασφαλές φθηνό δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κρύψει ότι έδωσε ως κόμμα, όπως και η περιφερειακή του παράταξη, με τη θετική ψήφο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, χρόνο για να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο την πρώτη κρίσιμη περίοδο. Εκφράζει τώρα μία επί της ουσίας επιμέρους αντίθεση, θέτοντας ως προτεραιότητα ένα τμήμα του εξωτερικού δακτυλίου, ο οποίος σχεδιάστηκε με τα δεδομένα του 2010. Ως βασική δύναμη στο σχήμα της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου ως γνωστόν συμμετέχουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και Περιφερειακή Συμβουλή από την προηγούμενη διοίκηση της Κώστα, δεν αμφισβητεί συνολικά το έργο, ενώ οι προτάσεις που κατέθεσε δεν αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Την ίδια ώρα συνεχίζει και επιβάλλει στους Θεσσαλονικείς το πιο ακριβό πάρκινγκ πανελλαδικά, για να εμφανίζεται μετά, όπως και οι προηγούμενες διοικήσεις. Άλλωστε, ότι παράγει έργο από τα χαράτσια που συγκεντρώνονται από την επιπληρωμή στάθμευση. Στηρίζει επίσης το σχέδιο για μετατροπή της πόλης και ιδιαίτερα του κέντρου της σε τουριστικό προϊόν, του οποίου η πλήρης υλοποίηση αυτού του σχεδίου προϋποθέτει την κατασκευή του flyover για να εκτραπεί από εκεί η κυκλοφορία. Εκτός όμως από τους εργαζόμενους που βλέπουν την καθημερινότητα τους να σχηροτερεύει, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Για το συγκεκριμένο έργο του flyover, είναι δεδομένη η ικανοποίηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, που θα την χρυσοπληρώσουμε, η ικανοποίηση μεγαλοξενοδόχων και μεγάλων εμπορικών κέντρων, αερομεταφορέων που επιδιώκουν τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής σε τουριστικό και εμπορικό κόμβο, για να αυξήσουν τα κέρδη τους και άρα απαιτούν κατά προτεραιότητα την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων που θα διευκολύνουν και την πρόσβαση σε αυτούς τους προορισμούς. Οι στόχοι λοιπόν του κεφαλαίου και στην περιοχή μας, που υπηρετούν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλος και άλλα αστικά κόμματα, μαζί με τον Περιφερειάρχη και διοικήσεις Δήμων, είναι αυτοί που στερούν από τους εργαζόμενους απαραίτητα έργα, επιδεινώνουν προβλήματα και κάνουν δυστυχώς τη ζωή του λαού δυσκολότερη. Μοναδική απάντηση στην ταλαιπωρία και στην επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του σε περιφέρεια και δήμους, τα όσα διεκδικούν σωματεία και σύλλογοι. Τώρα λοιπόν πρέπει να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες, οι ανάγκες του λαού πιο αποφασιστικά, και να διεκδικηθεί η άμεση ουσιαστική ενίσχυση του ΟΑΣΤ με τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στην προηγούμενη τοποθέτηση, η επιτάχυνση του έργου του μετρό αλλά και των επεκτάσεων, όχι μόνο προς την Καλαμαριά, αλλά κυρίως δυτικά, αλλά και προς Τούμπα και Πηλαία, επεκτάσεις οι οποίες ανακοινώνονται από το 2010, μας κοροϊδεύουν δηλαδή πραγματικά. Δεν χρειαζόμαστε άλλες τζούφιες υποσχέσεις, θέλουμε χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένα, και ταυτόχρονα εμείς ως ΚΚΕ και ως εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλη εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του μετρό, που έχει προχωρήσει και θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος στο λαό. Ακόμα, διεκδικούμε την υλοποίηση του έργου του Δυτικού Προαστιακού για την σύνδεση και εκείνων των περιφερειακών στο συγκοινωνιακό δίκτυο και εξέταση κάθε άλλης έκτακτης ή μόνιμης συγκοινωνιακής λύσης που θα συμβάλλει στην απορρόφηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Διεκδικούμε την ολοκληρωμένη πυροπροστασία και την οικολογική αναβάθμιση του περιαστικού δάσους του ΣΕΙΞΟΥ, η οποία πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε παρέμβασης εντός του. Και εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις και από το τμήμα δασολογίας του Απιθύτα, τα έχουμε αναδείξει όλα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι να γίνουν όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι καμία παρέμβαση δεν πρέπει να γίνει στην περιφερειακή οδό, που θα επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την κατάσταση στο ΣΕΙΞΟΥ. Απαιτείται να επανεξεταστούν σε νέα βάση και, αφού βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επανεξεταστούν όλες οι εναλλακτικές για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού προβλήματος. Χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη εύλογες ανησυχίες κατοίκων σε περιοχές δίπλα στην περιφερειακή οδό, να εξεταστούν και σχεδιαστούν εξ αρχής λύσεις
που θα μειώνουν σημαντικά την οποιαδήποτε επιβάρυνση τόσο στην περίοδο κατασκευής έργων αναβάθμισης της εσωτερικής περιφερειακής αλλά και την περίοδο λειτουργίας της. Πρέπει να καταργηθεί το έσχος αυτό της πανάκριβης επιπληρωμής στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δέσμευση οικοπαίδων και χώρων για δωρεάν στάθμευση, σύνδεση αυτών των χώρων με το κέντρο της πόλης με μέσα μαζικής μεταφοράς. Να ιεραρχηθούν επιτέλους έργα και υποδομές που λείπουν από την περιοχή μας και βρίσκονται στα αζήτητα, όπως είναι έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής θωράκισης, η προστασία από τη βιομηχανική ρήπανση και τη δυσοσμία που πάνε κόκαλα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία, φοιτητικές εστίες, έργα πρασίνου και αξιοποίησης ελεύθερων χώρων που έχουν βάλει στο μάτι επιχειρηματίες, όπως το χώρο της ΔΕΘ, στο παραλιακό μέτωπο και αλλού. Να ενισχυθεί η τροχέα, τα σχέδια εκτάκτων παρεμβάσεων, για παράδειγμα για ατυχήματα στον περιφερειακό, της τηλεματικής και των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Μπορούμε ως λαός, ως κάτοικοι εδώ της περιοχής, εκφράζοντας την αντίθεσή μας σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε γειτονιά, με κινητοποιήσεις, με πολύμορφες παρεμβάσεις, να ανατρέψουμε αυτόν τον αντιλαϊκό και αδιέξοδο σχεδιασμό, να διεκδικήσουμε πιο αποφασιστικά την βελτίωση της ζωής μας. Συνολικά υπάρχει λύση, υπάρχει διέξοδος με δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα και ισχυρό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής. Με ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας, μόνο έτσι μπορούν να ικανοποιηθούν οι μεγάλες σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, να εξασφαλιστεί σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, χωρίς να χρυσοπληρώνουμε κατασκευαστικούς ομίλους, χωρίς να αποτελεί βασικό κριτήριο η άμεση και έμεση εξασφάλιση περισσότερων κερδών για τους λίγους. Να απολαμβάνουμε τελικά όλοι σύγχρονες, φθηνές, ασφαλείς συγκοινωνίες και μεταφορές, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, σύμφωνα με τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας.